Το αδιαχώρητο παρατηρείτο σήμερα στις καφετέρειες της Λαρνακάς και όλα αυτά με τα αυξημένα μέτρα στην πόλη του Ζήνωνα να είναι σε ισχύ και με τους ζυγματοληπτικούς ελέγχους να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Μπορεί η πόλη και η επαρχία της Λάρνακας να βρίσκονται στο επίκεντρο του κορονοϊού, ωστόσο αυτό δεν πτώισε τους Λαρνακείς για να έρθουν να απολαύσουν τον καφέ τους. Το ίδιο σκηνικό και στο παραλιακό με εργαζόμενους και επισκέπτες να προσπαθούν να τηρήσουν τα σχετικά πρωτόκολλα για τον κορονοϊό. Όταν υπάρχει κίνδυνος, καλό θα ήταν να παίρνονται τα μέτρα. Δεν λέω ότι σωστά ή λάθος, αλλά καλά είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας γενικά. Όχι, νομίζω εντάξει τα μέτρα. Μπορώ να πω ότι μπορούν να τα αντιάστηρα. Είναι πολύ σωστά. Πρωταρχικό στόχος στη Λάρνακα να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Τα μέτρα είναι επαρκή, αλλά ο κόσμος πρέπει να τα λαμβάνει και υπόψη και να έχει συνείδηση πάνω απ' όλα, γιατί τα μέτρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνα τους. Πρέπει ο κόσμος από μόνος του αυτόνομα να έχει τη δική του προστασία. Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας απίφθινε νέα έκκληση για πιστή εφαρμογή των μέτρων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι συνδημότες του έχουν αίσθηση του κινδύνου. Τηρούνται τα μέτρα. Χωρίς ιδιαίτερα παρατρόγια, οι Λαρνακείς δείχνουν μια οριμότητα. Σε γυρίσκονται πολλοί έλεγχοι από την αστυνομία και από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου και του κράτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι απολυμάνσεις σε διάφορους χώρους.